Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και ήδη έχει μεγαλώσει η παρέα εδώ στο τραπέζι της εκπομπής. Μπάμπη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νικολέτα. Και έχουμε να βάλουμε στο επίκεντρο ένα θέμα το οποίο ανησυχεί τον κόσμο, όμως, ξαναλέω, το είπα και πριν να δώσω την πάσα για τις διαφημίσεις, δεν είναι ένα θέμα το οποίο το προσεγγίζουμε με κάποια δόση υπερβολής ή θέλουμε να σπείρουμε τον πανικό και τον τρόμο, μακριά από εμάς αυτά. Απλά να ενημερωθούμε λίγο, να δούμε τι γίνεται τελικά στη Γαλλία, εκεί όπου ξεκίνησε το ζήτημα με τους κοριούς, τι γίνεται στην Ευρώπη και αν έχουμε κάτι να περιμένουμε και σε επίπεδο Ελλάδας. Κατά ψέματα είναι θέμα συζήτησης τις τελευταίες ημέρες και στη Γαλλία, όπως είπες, και στην Αγγλία και εσκάτως πλέον και στη χώρα μας. Γι' αυτό το βάζουμε και εμείς λοιπόν στη συζήτηση και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, προϊστάμενο του Τμήματος Δημόσιας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφέρειας Κρήτης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Φαντάζομαι τώρα, κύριε Παπαδάκη, τις ημέρες αυτές ότι όλοι σας ρωτάνε για το περιβόητο ζήτημα των κοριών, το οποίο ξεκίνησε από τη Γαλλία. Έχετε δίκιο. Είναι πολύ ψηλά στα μέσα ενημέρωσης αυτό το θέμα. Νομίζω θα έλεγα λίγο προς την υπερβολή τίνει να είναι. Βλέπουμε ότι ενώ υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας πόλεμος, εμείς ασχολούμαστε με ένα άλλο πόλεμο, με ένα αρθρόποδο υγειονομικής σημασίας που πάντα υπήρχε, θα υπάρχει και θα προσπαθεί να συμβιώσει, σε εισαγωγικά, γιατί τρέφεται με ανθρώπινο αίμα, με τους ανθρώπους, με τα ταξίδια τους, με τους χώρους, μαζικής εστίασης, μαζικής διαβίωσης. Ξέρετε, είναι λογική αυτή η ανησυχία, αν μου επιτρέπετε, και συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί και στην έναρξη της πανδημίας του κορονοϊού κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί την έκταση που θα λάμβανε και το τι είναι εκείνο το οποίο θα βλέπαμε. Οπότε ο κόσμος τώρα έχει δημιουργήσει άλλα αντανακλαστικά που πολλές φορές έχουν και το κομμάτι της υπερβολής μέσα. Έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, αλλά λέμε και αν. Υπάρχουν τώρα και τα social που ο καθένας τώρα ανεβάζει. Έχουν παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Ανεβάζουν βιντεάκια, παραπονιούνται που θα υπήρχαν και πριν αυτά. Απλώς δεν τα δημοσιοποιούσαν, γιατί τώρα σε εισαγωγικά και δημοσιογραφικά θα έλεγα πουλάει, αλλά και εκείνοι ανεβάζουν τα views τους. Έτσι, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Εμείς υπηρεσιακά, να πω, ως Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης και σε επικοινωνία και με τις περιφερειακές ενότητες, δεν έχουμε κανένα μέχρι στιγμής παράπονο ή αναφορά πολιτών σε σχέση με εμφάνιση κοριών σε κάποιο χώρο, σε κάποιο κατάλημα, σε κάποιο μέσο μεταφοράς, σε κάποιο γεροκομείο, καμία. Μιλάμε πάντα προληπτικά και θα θυμίσω ότι η Πανελλήνια Ένωση των Εφαρμογών Απεντομώσεων Μειοκτονιών Ελλάδος, μετά τον τόρο που έγινε, που κάποια δυσφημιστικά δημοσιεύματα της Τουρκίας ανέφεραν ότι η Ελλάδα πλήττεται, διέψευσαν κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόβλημα. Σήμερα κυκλοφόρησε για ένα ξενοδοχείο στην Αθήνα. Μπορεί να είναι και ένα τυχαίο γεγονός ή μπορεί όντως να οφείλεται σε ένα κάποιο. Ένα ανεξάρτητο μεμονωμένο γεγονός. Η αλήθεια είναι ότι. Μπορεί είναι κύριε Παπαδάκη, συγγνώμη που σας διακόπτω, το συγκεκριμένο ξενοδοχείο, όπως λέγεται, να ήρθε με. Δηλαδή να μεταφέρθηκαν οι κοργοί με τουρίστες που ταξίδεψαν, γίνεται αυτό. Σαφέστατα, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα, γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι λέγεται έντομο ταξιδευτής. Μπορεί πάρα πολύ εύκολα σε αποσκευές, σε ρούχα, σε οτιδήποτε άλλο ταξιδεύει μαζί με τον άνθρωπο, μπορεί να πάει. Γι' αυτό και αν αληθεύουν τα δημοσιεύματα για την Αγγλία, θεωρώ ότι η ταχύτητα μετάδοσης από τη Γαλλία οφείλεται στις μετακινήσεις και πόσο εύκολα μαζί με τους ανθρώπους και τους ταξιδιώτες ταξιδεύει και αυτό το αρθρόποδο υγειονομικής σημασίας. Άρα δεν είναι παράλογο να σκεφτούμε, κύριε Παπαδάκη, ότι κάποια στιγμή ενδεχομένως να δούμε και στην Ελλάδα. Δεν είναι παράλογο και αυτό που έχω ακούσει και εγώ υπηρεσιακά είναι ότι κάποια ξενοδοχεία, όταν έρχονται πελάτες από τη Γαλλία προληπτικά, κάνουν εφαρμογές απεντόμωσης. Αυτό το έχω ακούσει, αλλά πάντα νομίζω προληπτικά. Όχι πολύ φιλόξενο βέβαια αυτό, αλλά. Δεν είναι και πολύ φιλόξενο. Δεν είναι πολύ αλλά φιλόξενο. Ναι, εντάξει, είναι και ένα μέτρο προστασίας. Είναι αυτό ένα στα μέτρα προστασίας. Να το ρωτήσω διαφορετικά. Πώς θωρακιζόμαστε λοιπόν τώρα εμείς? Θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα μέτρο πρόληψης. Από τη στιγμή που αυτό το έντομο μετακινείται μαζί με ταξιδιώτες και αφού υπάρχει αναγνωρισμένο αυτή τη στιγμή πρόβλημα στη Γαλλία, προληπτικά μπορείς να το κάνεις. Όπως το κάνουμε, ας πούμε, και με τα κουνούπια, που φοβόμαστε την έλευση ενός συγκεκριμένου είδους από την Κύπρο, που είναι ιδιαίτερα κοντά και υπάρχουν και συχνές δρομολόγια κουραζιοπλοίων και αεροπορικών συνδέσεων, μπορεί να το λάβει κάποιος ως μέτρο πρόληψης. Και να πούμε κάποια βασικά πραγματάκια, νομίζω, για τους τηλεθεατές μας. Για να έρθουν και κάποιοι μύθοι, ίσως. Ακριβώς. Η κοργή, πέρα από την ενόχληση, μπορεί να είναι και ψυχολογική
και μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ. Μπορεί να καταλήξουν να είναι οικονομική η επίδραση που έχουν, γιατί κάποιο ξενοδοχείο θα δυσφημιστεί, θα απαιτηθούν πολλές εφαρμογές. Μία εφαρμογή από ένα εξειδικευμένο συνεργείο μπορεί και να μην φτάνει. Να χρειαστεί και δεύτερη και τρίτη. Ακούσαμε, μάλιστα μου έκανε λίγο, μου ακούστηκε υπερβολικό, θα κλείσει για ένα μήνα το εν λόγω ξενοδοχείο. Όμως δεν δημιουργεί θέματα δημόσιας υγείας. Κατηγορηματικά λέμε ότι δεν μεταφέρει κάποιο νόσημα. Αυτό που μπορεί να όπως πάθει. Γίνεται με τα κουνούπια. Ακριβώς. Ενώ τα κουνούπια μεταφέρουν πολλά παθογόνα, οι κοργοί δεν μεταφέρουν. Θα δημιουργήσουν αυτό το δερματικό πρόβλημα που κάποιοι αλλεργικοί μπορεί όντως να χρειαστεί να επισκεφτούν τον γιατρό τους, τον δερματολόγο τους. Όμως οι υπόλοιποι, αν δεν ξύσουν αυτές τις πληγές με βρώμικα χέρια τους, ώστε δευτερογενώς μετά να μεταδώσουν κάποιο άλλο παθογόνο, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Αλλά πρέπει να αντιμετωπιστεί, γιατί πολλαπλασιάζονται πάρα πολύ γρήγορα. Οι χώροι μετά θα είναι δύσκολο να ελεγχθούν και γι' αυτό χρήζει προσοχής. Και πρέπει κάποιος που θα δει τα χαρακτηριστικά τσιμπήματα που είναι σε μια νοητή γραμμή. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί και οι κοργοί δεν ήρθαν τώρα, υπήρχαν πάντα και στο στρατό όσο έχουμε πάει, τα έχουμε ζήσει. Και εγώ έχω και προσωπική εμπειρία. Άρα ισχύει ότι καταλαβαίνουμε ότι είναι το τσίμπημα από κοριούς όταν είναι ουσιαστικά τσιμπήματα στη σειρά σε μια γραμμή. Ακριβώς. Να πούμε κάποιες διαφοροποιήσεις. Το κουνούπι θα τσιμπήσει εδώ, θα τσιμπήσει κάπου παραπέρα, αλλά δεν θα έχει αυτά τα κλάστερ τσιμπημάτων που θα είναι είτε σε μια νοητή ευθεία γραμμή, είτε θα είναι κάποιο ζιγζάκ, ή θα είναι πάρα πολλά σημεία. Διαφοροποιούνται από τα τσιμπήματα των ψήλων, γιατί οι ψήλοι συνήθως μας τσιμπούν χαμηλά στα πόδια, εκεί στους αστραγάλους. Αυτά όπου βρουν απροστάτευτο δέρμα, μπορεί να φτάσουν στο λαιμό, μπορεί να φτάσουν στην πλάτη, βλέπουμε συνήθως, όπου το δέρμα είναι απροστάτευτο. Αυτό λοιπόν αμέσως, όταν δούμε τέτοια πολλαπλά τσιμπήματα, είναι καμπανάκι ότι ο χώρος μας έχει προσβληθεί από κοριό. Δεν σημαίνει ότι είμαστε ακάθαρτοι ή δεν προσέχουμε την καθαριότητά μας. Είναι πάλι ένας μύθος. Μπορεί και στα καλύτερα σπίτια, σε εισαγωγικά, στα καλύτερα ξενοδοχεία, μέσω κάποιου ταξιδιώτη να μεταφερθεί και να δημιουργήσει το πρόβλημα. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι όλοι αυτοί οι χώροι που πλήττονται είναι ακάθαρτοι, είναι βρώμικοι. Είναι ξεχωριστό θέμα. Τι κάνουμε στο σπίτι τώρα, κύριε Παπαδάκη, ας συνειδητοποιήσουμε ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει, τι κάνουμε? Παρέλειψα να πω, έχει και μια χαρακτηριστική δυσοσμία. Οπότε αν ένας χώρος είναι κλειστός, θα το αντιληφθούμε εύκολα μαζί με τα τσιμπήματα. Και επίσης ένα τρίτο γνώρισμα, ότι θα δούμε είτε στα στρώματα είτε στα κλινοσκεπάσματα ή μαύρα στίγματα που προέρχονται εξαιτίας της αιμοσφαιρίνης, του αίματος που έχουν απορροφήσει από τον άνθρωπο. Θα δούμε τα αυγά τους ή θα δούμε απευθείας κόκκινο αίμα που είναι, είτε κάποιος κοριός που καταστράφηκε, συνθλίφθηκε και άφησε το σημάδι του. Πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε καταρχήν με ανοιχτά παράθυρα, με μια ηλεκτρική σκούπα, με αυτή τη χωάνιο, τόσο ώστε να μπει σε κρύπτες κάτω από το κρεβάτι, σε στρώματα, σε μοκέτες, σε τα πετσαρίες. Αυτά είναι τα σημεία που αγαπούν. Αυτά είναι τα σημεία που αγαπούν. Να ρουφήξει μαζί με τους κοριούς τα περιτώματα, τα αυγά τους, όλες αυτές τις ακαθαρσίες, και μετά χρειάζεται πλύσιμο σε θερμοκρασίες άνω των 60 βαθμών. Ειδικά αν είναι λευκά, μπορούμε να φτάσουμε και στο 90, να είμαστε σίγουροι. Αν κάποια, κυρίως στρώματα, είναι μεγάλη προσβολή και δεν μπορούν να γίνουν σε αυτές τις ενέργειες, πρέπει να πετάγονται. Να τυλίγονται, βέβαια, πρέπει να πούμε στους πολίτες, δεν παίρνουμε ένα στρώμα, κάτι που έχουμε προσβληθεί και το πετάμε στα σκουπίδια και μεταφέρουμε το πρόβλημα στους συνανθρώπους μας. Το βάζουμε σε ειδικές σακούλες κλειστές. Μπορούμε να γράψουμε και μια ταμπέλα «Προσοχή, κοργή». Έτσι, υπάρχει δυνατότητα και του καψίματος. Κάποια πράγματα που δεν μπορούν να πεταχτούν μπορούν να μπουν σε σακούλες, είτε στον ήλιο είτε σε ψηλές θερμοκρασίες, δηλαδή είτε σε κατάψυξη, και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα να τα επαναφέρουμε. Βασικά προσέχουμε και έχουμε όπλο μας στην θερμοκρασία. Οι υπέρθερμοι ατμοί που έχουν πολύ ψηλή θερμοκρασία άνω των 180 βαθμών Κελσίου με πίεση είναι ένα σημαντικό εργαλείο. Οι ατμοκαθαριστές λοιπόν. Ακριβώς, αλλά θέλει λίγο τους επαγγελματικούς που έχουν υψηλή πίεση και θερμοκρασία. Και τέλος, καλό θα είναι να καταλήξουμε σε μια πιστοποιημένη, αδειοδοτημένη εταιρεία πεντόμωσης οκτονίας που έχει την άδεια από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που θα βάλει τα εγκεκριμένα φάρμακα, ούτως ώστε να μην γεμίσουμε πάλι φάρμακα, ενώ εντομοκτώνα, βιοκτώνα, γιατί το ζήσαμε στην πανδημία, η αλόγιστη χρήση δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Άρα χρειαζόμαστε τον ειδικό,
θα έρθει όταν μιλάμε για χημική αντιμετώπιση. Ιδαλλιώς πάμε με τον σκούπα μας και με τη θερμοκρασία. Ερώτηση. Τα παπούτσια μπορεί να είναι ένας τρόπος μεταφοράς, δηλαδή να βάλουμε τους κοριούς μέσα στο σπίτι μας με τα παπούτσια? Νομίζω και στο στρατό, από ό,τι θυμάμαι, μας λέγαν ότι έτσι γίνεται συνήθως. Είναι λίγο ακραίο, αλλά θα μπορεί. Είναι χίλιοι τρόποι. Είναι ένα έρπον έντομο που δεν πετάει, αλλά κινείται με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Και κάθετα και οριζόντια πολλαπλασιάζεται πάρα πολύ εύκολα. Κρύβεται τη μέρα, μας την πάει το βράδυ. Μπορεί να γεννήσει κατά τη διάρκεια της ζωής του και 500 αυγά, ένα μόλις θηλυκό. Σε κάποιες μέρες από το βιολογικό κύκλο, που είναι ένας ατελής κύκλος με 5 στάδια, αμέσως μπορούν να αναπαραχθούν, και επίσης σε κάθε στάδιο χρειάζεται αίμα. Δηλαδή ακόμα και οι νύμφες μας τυμπούν για να μπορέσουν να πάνε στο επόμενο στάδιο. Είναι ένας δύσκολος αντίπαλος, όμως δεν χρειάζεται πανικός. Και να ξαναπώ και πάλι για κάποιους που μας ακούν τώρα, ότι δεν έχει ακόμα επισκεφτεί τη χώρα μας τόσο μεγάλος πληθυσμός κοριών, ώστε να τρομάξουμε και να δυσφημίσουμε την περιοχή μας, τον τόπο μας. Είμαστε ένας ασφαλής προορισμός. Κάνουμε τα πάντα για να διαφυλάξουμε από πλευράς δημόσιας υγείας, εννοώ πάντα, αυτό το προϊόν. Και δεν πρέπει λίγο η επικαιρότητα να μας οδηγήσει σε λάθος συνειρμούς ότι αυτή τη στιγμή βιώνουμε πρόβλημα. Όχι κατηγορηματικά. Μιλάμε πάντα υποθετικά. Πρόβλημα. Είναι όμως αξιοσημείωτο αυτό που είπατε, ότι ήδη ανταγωνιστικές αγορές το χρησιμοποιούν ως ένα επιχείρημα για να πλήξουν το τουριστικό μας προϊόν και να έχουν οι ίδιες ωφέλη. Σαφέστατα, όταν έχεις ένα προϊόν, ας πούμε, της Κρήτης, με τόσο καταπληκτικά μέρη, με πολιτισμό, πώς θα το πλήξεις, διασπείροντας ειδήσεις ότι, γιατί κάποιος, εσείς, αν μαθαίνατε ότι η τάδε πόλη που θα επισκεφτείτε έχει πρόβλημα στα ξενοδοχεία, δεν θα ακυρώνετε το ταξίδι σας? Προφανέστατα. Είναι, νομίζω, προφανές. Κύριε Παπαδάκη, μιας και σας έχουμε κοντά μας, με τα κουνούπια, τους ψεκασμούς, τι γίνεται, πού βρισκόμαστε? Είναι πολλοί κόσμος ανησυχεί και εδώ στο τόπο. Έχετε δίκιο. Μάλιστα, προχθές στο συνέδριο των νοσηλευτών παρουσιάστηκαν και κάποια περιστατικά που μεταδίδονται με τα κουνούπια. Νομίζω είναι ελεγχόμενη κατάσταση. Σίγουρα δεν θα οροποιώσω την κατάσταση. Υπάρχουν οχλήσεις, υπάρχουν τσιμπήματα, δηλαδή κόσμος παραπονιέται σε κάποιες περιοχές, ειδικά εκεί που έχουμε στάσιμα νερά, κάποια ποτάμια, έτσι, κάποιες εκβολές. Όμως το καλό είναι, γιατί έχουμε μια πολύ αξιόλογη εντομολογική επιτήρηση σε συνεργασία με το ΙΤΕ, τον καθηγητή, τον κύριο Βόντα, δεν μεταφέρουν αυτή τη στιγμή αυτά τα κουνούπια κάποιο παθογόνο. Ιό του Δυτικού Νείλου, ιό τσικουγκούνια, πλασμόδιο της ελονοσίας. Έχουμε παγίδες, συλλέγουμε καθημερινά κουνούπια. Αυτά ευτυχώς δεν μεταφέρουν κάποιο παθογόνο. Επίσης, στο πλαίσιο αυτό, γίνονται αιμοληψίες από κοτόπουλα από διάφορες περιοχές του νησιού. Και στο Λασίθι, παρά το ότι είχε ακουστεί ότι απαγορεύτηκαν τα κοτέτσια. Ναι. Σας προλαμβάνω. Και εκεί λοιπόν αυτά, το αίμα τους ελέγχεται και δεν έχουν αντισώματα ιού του Δυτικού Νείλου, που σημαίνει δεν κυκλοφορεί. Δεν κυκλοφορεί, σίγουρα περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα, είδατε ότι και η πληττόμενη Θεσσαλία είναι ένας μεγάλος κίνδυνος από τα κουνούπια, τα στάσιμα νερά τώρα πλέον. Και επειδή στην περιοχή κυκλοφορεί ο ιός του Δυτικού Νείλου, εκεί ναι, υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Στο νησί μας, από πλευράς κάποιου νοσήματος από τα κουνούπια, είμαστε κατηγορηματικοί, δεν υπάρχει. Σίγουρα υπάρχουν οχλήσεις. Υπάρχει η ανάδοξη εταιρεία που συνεχίζει. Συνεχίζονται οι ψεκασμοί. Απευθύνεται σήμερα, αύριο μεθαύριο η εταιρεία θα είναι εκεί όταν κάποιος πολίτης. Μπορεί κάποιος να απευθυνθεί στην περιφέρεια, βεβαίως, λοιπόν, στην αρμόδια υπηρεσία, σε εσάς, και να πει ότι υπάρχει στην περιοχή μας τεράστιο πρόβλημα. Θα μας λέει συγκεκριμένη την περιοχή, όχι μέσα στο σπίτι του, ούτε αλλιώς το συνεργείο δεν μπορεί να το επισκεφτεί. Έξω. Στο τάδε μέρος έχουμε θέμα. Θα πάει το συνεργείο κυρίως να δει τις εστίες, αν υπάρχουν στάσιμα νερά, τι δημιουργεί το πρόβλημα, και μετά θα ακολουθήσουν ψεκασμοί, θα ακολουθήσουν, κάποιες φορές βάζουμε και εκεί παγίδες για να δούμε τι γίνεται. Και στο κομμάτι το συμβουλευτικό, σε ό,τι έχει να κάνει με τα κουνούπια για τους πολίτες, έτσι πολύ επιγραμματικά, τι πρέπει να κάνουν? Έχουμε δύο στάδια της πρόληψης του τσιμπήματος, που σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε εντομοχτώνα, σκευάζοντα είτε σώματος λοσιών, δηλαδή, είτε για να τα απομακρύνουμε. Και το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με το να μην εκτρέφουμε ίδιοι εμείς τα κουνούπια, όχι στάσιμα νερά, όχι πιατάκια στις αυλές μας, κίτρινο φως έξω στις αυλές μας τα βράδια.
Τα έχουμε πει κατά διαστήματα. Νομίζω πάμε καλά από πλευράς ενημέρωσης. Αναφερθήκατε πριν στη Θεσσαλία. Μια τελευταία ερώτηση. Νομίζω ότι θα φύγει μια αποστολή εδώ από την περιφέρεια Κρήτης να πάει στις. Ναι, ο κ. Περιφερειάρχης μας έδωσε το OK στο αίτημα που έκαναν οι συνάδελφοι στη Θεσσαλία, γιατί εκεί τα πράγματα συνεχίζουν να μην είναι καλά. Μπορεί τα φώτα της δημοσιότητας να έφυγαν, όμως τα νερά συνεχίζουν, τα ανθρώπινη κατανάλωση να είναι ακατάλληλα, να έχουμε δηλαδή και μικροβιακή επιμόλυνση, αλλά και χημική που είναι ακόμα χειρότερο. Έχουμε πολλά προβλήματα με τη λεπτοσπύρωση, με τα κουνούπια και χρειάζονται επόπτες δημόσιας υγείας να ελέγξουν μαζί με τους συναδέλφους αυτές τις συνθήκες. Και ναι, η περιφέρεια Κρήτης, Κλιμάκιο με τον προϊστάμενο του Ρεθύμνου και εγώ, θα έρθουν και στην πορεία και άλλοι συνάδελφοι. Θα πάμε τη Δευτέρα, θα είμαστε εκεί να βοηθήσουμε τους συναδέλφους για να προστατευτεί η δημόσια υγεία. Μπράβο σας. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαδάκη. Πολύ χρήσιμα τα όσα μας είπατε. Ελπίζω να μην χρειάζεται να ξανακάνουμε τη συζήτηση για τους κοριούς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε.